Νέο πλήγμα για τους παραγωγούς σε δήμους του Νομού Λάρισας από τον Παγετό το τελευταίο 48ωρο και η διοίκηση της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού επικοινώνησε με τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ, θέτοντας επιτακτικά το αίτημα να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία εκτίμησης των ζημιών και αποζημιώσεων μέσω ΕΛΓΑ. Ο παγετός που έπληξε τον Νομό Λάρισας δυστυχώς προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στην παραγωγή σε μια σειρά από δεδρότες καλλιέργειες όπως αμύγδαλα, ροδάκινα, νεκταρίνια, Βερίκοκα. Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας άμεσα επικοινώνησε με τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ, ενημερώνοντάς του για αυτές τις ζημιές και ζητώντας να ξεκινήσει η διαδικασία η αναγγελία ζημιάς από τους Δήμους και η διαδικασία εκτίμησης των ζημιών από τον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τον κανονισμό που υπάρχει λειτουργίας του ΕΛΓΑ. Επίσης, ζητήσαμε λόγω των έκτακτων μέτρων και της κατάστασης που υπάρχει με τον κορονοϊό να δοθεί μια παράταση στην υποβολή των δηλώσεων των παραγωγών ώστε να αποφευθεί ο συνωστισμός και των παραγωγών αλλά και να υπάρξει προστασία παραγωγών και εργαζόμενων των ανταποκριτών δηλαδή των ΕΛΓΑ που θα μαζεύουν τις δηλώσεις. Στην επικοινωνία με τον ΕΛΓΑ, η διοίκηση της Ενωτικής Ομοσπονδίας έθεσε επιπλέον και το θέμα των απλήρωτων παραγωγών από ζημιές του 2019 αλλά και ΨΕΑ προηγούμενων ετών σε καλλιέργειες όπως ελιές, αμύγδαλα και άλλα, καθώς εκτιμάται ότι λόγω της κρίσης με τον κορονοϊό θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη καθυστέρηση στην καταβολή των αποζημιώσεων. Ζητάμε να δοθούν άμεσα οι αποζημιώσεις του 2019 που χρωστάει ο ΕΛΓΑ σε πολλούς αγρότες του νομού Λάρισας και σε όλη τη Ελλάδα. Να δοθεί στο 100% και όχι στο 65% και βεβαίως να πληρωθούν και παλιότερες οφειλές από ΨΕΑ αλλά και από άλλες ζημιές που ακόμα δεν ολοκληρωθεί στους παραγωγούς. Να στηριχτεί δηλαδή το εισόδημά τους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που ούτως ή άλλως θα χρειαστούν τα χρήματα.